που ιδρύθηκε το 2000 στη Θεσσαλονίκη. Ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Είναι επιβλεπόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και δράσεων του Υφυπουργού μας, του Χρήστου του Βήμα, καθώς και του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, του κ. Κεριαζή, δόθηκε δυνατότητα στα ερευνητικά κέντρα να επιτύχουν σημαντική χρηματοδότηση για να αναπτύξουν περαιτέρω τις υποδομές τους, προβλέποντας το αναπτυξιακό τους πλάνο για την επόμενη δεκαετία. Σε αυτό το πλάνο, το ΕΚΕΤΑ έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 34 εκατομμυρίων ευρώ για να δημιουργήσει υποδομές και για τα 5 του Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή της Θεσσαλίας δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο Βιοοικονομίας και Αγροτεχνολογίας. Ο διευθυντής του, κύριος Μπόχτης, θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Και στο πλάνο μας είναι να δημιουργήσουμε 2.300 τετραγωνικά μέτρα κτηριακής υποδομής, αλλά και υποδομή η οποία θα χρησιμοποιηθεί ως εργαστηριακός χώρος για να έχουμε τέστινγκ της τεχνολογίας μας, αλλά και επίδειξη νέων τεχνολογιών.